Σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία σε αυτήν την συνεδρίαση, την πρώτη από τις δύο που θα λάβουν χώρα σήμερα και αύριο, κατά την οποία η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους που συστήθηκε στις 4 Απριλίου του 2015 θα ανακοινώσει τα προκαταρκτικά της πορίσματα. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Πρωθυπουργό για τη σημερινή του παρουσία σε πείσμα του πολύ βεβαρημένου προγράμματός του και σε πείσμα των πολύ ασφικτικών συνθήκων. Κύριε Πρωθυπουργέ, η παρουσία σας σηματοδοτεί πολλά. Σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε και εννοείται ότι σας δίνουμε προκαταβολικά την άδεια να αποχωρήσετε αρκετά νωρίς, γιατί ξέρω ότι έχετε ανηλυμένη υποχρέωση με τον ομόλογό σας από την Αυστρία και επομένως ξέρουμε και εμείς ότι μολονότι δεν θα είστε μαζί μας σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης των πορισμάτων της Επιτροπής, θα είστε ψυχή μαζί μας και θα σας παραδώσουμε αύριο πριν την παράδοση στην δημοσιότητα και το πλήρες και εκτενές πόρισμα στα ελληνικά και στα αγγλικά αυτήν την πολύ σημαντική εργασία που έχει εκπονηθεί από την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που μολονότι εμποδίστηκε να είναι μαζί μας λόγω μιας έκτακτης υποχρέωσής του. Μας απέστειλε επιστολή με την οποία μου ζήτησε να τη διαβάσω και λέει τα εξής. Κυρία Πρόεδρε, λόγω της συνάντησής μου με τον καγκελάριο της Δημοκρατίας της Αυστρίας, κύριο Βέρναρ Φάιμαν, δεν μπορώ να παραστώ στη σημερινή καταληκτική συνεδρίαση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους της Βουλής των Ελλήνων. Παρακαλώ να διαβιβάσετε στα μέλη της Επιτροπής την εκ μέρους μου ειλικρινή αναγνώριση της επιστημονικώς τεκμηριωμένης συμβολής τους ως προς τα αίτια που οδήγησαν στη διαμόρφωση του δημόσιου χρέους της χώρας μας. Όπως επίσης, παρακαλώ να καταστήσετε σαφές ότι ισχύουν στο ακέραιο τα όσα επεσήμανα κατά την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής στις 4 Απριλίου 2015, κυρίως ως προς τα αδιαμφισβήτητα κατά το Σύνταγμά μας δεδομένα της δημοσιονομικής μας κυριαρχίας. Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Προκόπης Παυλόπουλος. Και θα μείνει στα πρακτικά της συνεδρίασης. Θέλω να ευχαριστήσω τους κυρίους και τις κυρίες υπουργούς που παρίστανται, τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που σε ένδειξη αλληλεγγύης έχουν προσέλθει από μακρινές χώρες. Είναι μαζί μας βουλευτές από την Αργεντινή, από το Βέλγιο, από την Τινησία, θα έχουμε αύριο και από τη Γαλλία, από τη Γερμανία. Θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους της Αργεντινής, μιας επιτροπής που συστήθηκε από τη Βουλή και τη Γερουσία της Αργεντινής, είναι επιτροπή των δύο νομοθετικών σωμάτων, καθώς και στο μέλος της Επιτροπής που παρίσταται, και εν συνεχεία στην πορεία της παρουσίασης των πορισμάτων θα τους δώσουμε το λόγο. Επίσης θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνήμα, χωρίς όμως να κάνω ξεχωριστές προσφωνήσεις γιατί θα καταναλώσουμε το χρόνο, στους εκπροσώπους και του Κοινοβουλίου αλλά και των ανεξαρτήτων αρχών της δικαστικής εξουσίας και ηγεσίας
των φορέων που συναρτώνται με την δημόσια διοίκηση αλλά και με την εκπροσώπηση των δικαιωμάτων των πολιτών και στα κοινωνικά κινήματα που παρίστανται και εκπροσωπούνται. Και νομίζω ότι η παρουσία όλων σηματοδοτεί ακριβώς το τι αντιπροσωπεύει αυτή η Επιτροπή, το τι αντιπροσωπεύουν τα προκαταρκτικά της συμπεράσματα. Μετά την δική μου ομιλία θα λάβει το λόγο ο επιστημονικός συντονιστής της Επιτροπής μας, ο Eric Toussaint, τον οποίο θέλω προκαταβολικά να ευχαριστήσω που με τόση ανιδιοτέλεια, με τόση αφοσίωση και σε ένδειξη τέτοιας αλληλεγγύης προς τον λαό μας και προς την κοινωνία μας, τέτοιας που πρέπει να αποτελέσει υπόδειγμα συμπεριφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών και των κοινωνιών, έχει εγκαταλείψει στην πραγματικότητα κάθε άλλη του ασχολία και έχει αφιερωθεί στο να τεκμηριώσει μέσα από την ομάδα των εκλεκτών μελών της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους από όλο τον κόσμο στην τεκμηρίωση των πορισμάτων. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και να αποδώσω ιδιαίτερη τιμή στην Ευρωβουλευτή την κυρία Σοφία Σακοράφα που έχει υπάρξει ψυχή και της ιδέας και της υλοποίησης της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου της παλιάς ΕΛΕ και που ανέλαβε το καθήκον να εκπροσωπεί την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο στις σχέσεις της με τα κοινοβούλια άλλων χωρών, με τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και με το Ευρωκοινοβούλιο στο οποίο ανήκει. Θέλω τέλος, πριν μπω στην ουσία, να ευχαριστήσω από καρδιάς, όχι ως πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά ως πολίτης αυτής της χώρας, τους ανθρώπους που ανέλαβαν να συγκροτήσουν αυτήν την Επιτροπή, που ανέλαβαν την υποχρέωση, το καθήκον και την ευθύνη να συνδράμουν την χώρα και την κοινωνία σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και σε μια αμήλικτη δοκιμασία, αλλά και όλους εκείνους και εκείνες που εκδηλώνουν την αλληλεγγύη τους από όλες τις γωνιές της γης και συμπαρίστανται στον ελληνικό λαό και στην ελληνική κυβέρνηση που παλεύει και στο ελληνικό κοινοβούλιο που υλοποιεί αυτήν την εντολή. Κυρίες και κύριοι, στην ιστορία κάθε λαού και κάθε ανθρώπου, στην πορεία κάθε κοινωνίας και κάθε δημοκρατίας έρχονται στιγμές που δοκιμάζουν τις αρχές και τις αξίες, τα κεκτημένα και τα θεμελιωμένα, τα αδιαμφισβήτητα και τα αδιαπραγμάτευτα και τον πυρήνα αυτών που διακρίνουν και νοηματοδοτούν τη συλλογική και προσωπική μας ύπαρξη και συνείδηση. Και το πώς γράφεται η ιστορία και το πώς εξελίσσεται η ανθρώπινη πορεία καθορίζεται συχνά από το πώς αντιλαμβάνονται τα δικαιώματά τους οι πολίτες, από το πώς αντιλαμβάνονται το καθήκον οι ηγεσίες, από το τι αναλαμβάνουν ως ευθύνη οι δημοκρατικοί θεσμοί και από το τι διεκδικούν οι λαοί. Η σύνθεση της σημερινής Βουλής προέκυψε από την αποφασιστική διεκδίκηση του ελληνικού λαού να ασκήσει το δημοκρατικό του δικαίωμα να καθορίσει εκείνος την ασκούμενη για εκείνον και υπέρ εκείνου πολιτική. Να ανατρέψει τη μνημονιακή δεσποτεία και να ζητήσει αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία, σεβασμό των δικαιωμάτων του, δημοκρατία.
Το κοινοβούλιο αποτελεί τον κατεξοχήν πυλώνα της δημοκρατίας και δεν θα μπορούσε παρά να εγγυηθεί το δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών, αλλά και συνολικά του λαού και της κοινωνίας, για εξονυχιστικό έλεγχο νομιμότητας και για λογιστικό έλεγχο του επωνομαζόμενου χρέους, προκειμένου να αποκαλυφθεί η πλήρης αλήθεια για τη δημιουργία και τη διόγκωσή του, για τη σύνθεση και τη σύστασή του, για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι υποθήκευσαν το παρόν και το μέλλον ιδιωτελώς και εποφελία μιας οικονομικής, τραπεζικής, επιχειρηματικής ολιγαρχίας που για δεκαετίες διαπλέκεται με τις πολιτικές ηγεσίες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και στον κόσμο, και όταν παραστεί χρήσιμο επιδιώκει να τις υποκαθιστά και να τις αντικαθιστά. Η σημερινή κυβέρνηση, η πρώτη μετά από δεκαετίες που δεν έχει συμπράξει ούτε στη δημιουργία, ούτε στη διόγκωση του δημοσίου χρέους, έχοντας λάβει και την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου, νομιμοποιείται να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία και όλα τα επιχειρήματα για την εμφισβήτηση και τη διαγραφή του χρέους, σε κάθε δε περίπτωση για την αναστολή κάθε ενέργειας αποπληρωμής του, όσο αυτή θέτει σε διακύβευση την επιβίωση, τα θεμελιώδη κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα του λαού και την ίδια τη δημοκρατία. Το παρόν κοινοβούλιο, το πρώτο μετά από δεκαετίες που δεν έχει συμπράξει ούτε ανεχθεί τη δημιουργία χρέους σε βάρος του λαού, υποχρεούται να εγγυηθεί στους πολίτες ότι θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση των συνθήκων υπό τις οποίες φτάσαμε, κάθε παιδί που γεννιέται στη χώρα σήμερα να χρωστά 32.500 ευρώ. Αλλά επίσης και να εγγυηθεί ότι θα συγκροτηθούν θεσμικά και επιστημονικά τα εργαλεία αμφισβήτησης του χρέους. Η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, μια επιτροπή νομικού, ουσιαστικού και λογιστικού ελέγχου του χρέους, συστήθηκε στις 4 Απριλίου 2015 με απόφαση Προέδρου της Ελληνικής Βουλής. Στην πραγματικότητα όμως κυοφορήθηκε σε όλη την προηγούμενη περίοδο ως κοινωνικό αίτημα και αποκρισταλώθηκε ως συλλογική απέτηση ενός λαού που αρνήθηκε να πειθαρχήσει στον παραλογισμό της ηλωτείας και της υποταγής που αντιπροσώπευε και αντιπροσωπεύει η επιταγή αποπληρωμής ενός χρέους που ο λαός αυτός δεν δημιούργησε και από το οποίο δεν ωφελήθηκε. Ο ελληνικός λαός δεν ωφελήθηκε. Αντίθετα, θυματοποιήθηκε και ταυτόχρονα συκοφαντήθηκε για να δικαιολογηθεί η βάρβαρη πολιτική που εμπεριέχεται στα μνημόνια και η οποία συγκροτεί ευθεία επίθεση στον ελληνικό πληθυσμό, ευθεία αμφισβήτηση της δημοκρατικής νομιμότητας και ευθεία παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποχρεώσεων που βαρύνουν τόσο την χώρα μας όσο και τις χώρες μέλη των διεθνών οργανισμών που συγκροτούν τους λεγόμενους δανειστές και τους ίδιους τους διεθνείς οργανισμούς, τους επωνομαζόμενους δανειστές. Η συκοφάντηση του ελληνικού λαού ως τεμπέλη, κακοπληρωτή ή διεφθαρμένο, αλλά και η συνολική συκοφάντηση των λαών του Νότου παράγει ήδη ένα νέο ενδοευρωπαϊκό ρατσισμό. Η αξίωση πιθαναγκασμού και καθυπόταξης αυτού του λαού, αυτών των λαών, στο όνομα του χρέους, προωθεί ένα νέο οικονομικό ολοκληρωτισμό. Οι έχοντες ιστορική γνώση και συνείδηση δεν μπορεί
να μην συνυπολογίσουν σε αυτήν την ιστορική συγκυρία τα ιστορικά γεγονότα και τους ιστορικούς συμβολισμούς. Ο ελληνικός λαός συμβολίζει την αντίσταση κατά του ναζισμού και του ολοκληρωτισμού. Και η Ελλάδα με γενεοδορία, ιστορική νυφαλαιότητα και χωρίς μνησικακία συνέπραξε το 1953 στη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους της Γερμανίας, της ιτημένης Γερμανίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα δεν αποζημιώθηκε ποτέ για τις καταστροφές και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν οι Ναζί στη διάρκεια της κατοχής. Σήμερα οι αξιώσεις της Ελλάδας από αυτά τα διεθνή εγκλήματα και από το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο που εντάσσεται σε αυτά υπολογίζονται από την Ειδική Επιτροπή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στα 278 έως 340 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο μιας άλλης επιτροπής που λειτουργεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, της Επιτροπής για την Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών. Και οι συγκρίσεις και τα συμπεράσματα είναι αναπόδραστα. Η Γερμανία σήμερα αξιώνει και να μην πληρώσει το χρέος της προς την Ελλάδα, χρέος που απορρέει από διεθνή εγκλήματα, ιστορικά και δικαστικά καταδικασμένα, και οι Έλληνες και ο λαός να υποταχθεί και να θυσιαστεί για να πληρώσει ένα χρέος που δεν δημιούργησε και που δεν συνδέεται με διεθνή εγκλήματα. Η Γερμανία σήμερα αξιώνει επίσης να μην αποζημιωθεί η Ελλάδα ούτε από τις γερμανικές εταιρείες που διεύθυραν τις ηγεσίες της και συνέπραξαν στην συνομολόγηση συμβάσεων από τις οποίες επιβαρύνθηκε το χρέος. Γερμανία και Γαλλία αξιώνουν να υποταχθεί η Ελλάδα και να αποπληρώσει ένα χρέος αμφισβητούμενο, αλλά αποκρύπτουν ότι το λεγόμενο πρόγραμμα διάσωσης έσωσε όχι τον ελληνικό λαό, αλλά τις γαλλικές και γερμανικές τράπεζες, και αυτό ήταν ένα από τα αδιαμφισβήτητα γεγονότα που αποκαλύφθηκε και στοιχειοθετήθηκε στο πλαίσιο αυτών των πρώτων συμπερασμάτων της Επιτροπής. Είναι και ένα από τα γεγονότα που ομολογήθηκε και συνομολογήθηκε ενώπιον της Επιτροπής στη διάρκεια των ακροάσεων οι οποίες έγιναν. Ήταν χαρακτηριστικές και αποκαλυπτικές οι τοποθετήσεις του πρώην συμβούλου του Προέδρου τότε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί υπαγωγής της χώρας μας στο μνημόνιο, του κυρίου Φίλιπ Λεγκρέιν, αλλά και του πρώην εκπροσώπου της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του κυρίου Ρουμελιώτη. Αλλά ας πάμε και σε άλλες χώρες και σε άλλους εκπροσώπους για να εξετάσουμε την ηθική νομιμοποίηση πριν μπούμε στη νομική και λογιστική ανάλυση του χρέους. Ο κύριος Γιουνκέρ σήμερα αξιώνει την υποταγή του ελληνικού λαού προφασιζόμενος ότι το κάνει και για το καλό του. Παρασιωπά όμως ότι επί πρωθυπουργίας του συγκροτήθηκε στο Λουξεμβούργο ένα σκανδαλώδες πλαίσιο φοροαποφυγής που πρόσφατα μόλις αποκαλύφθηκε με την διαβόητη υπόθεση LuxLeaks, ένα πλαίσιο φοροαποφυγής που επέτρεψε σε εκατοντάδες πολυεθνικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων πολλές δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, να φοροαποφεύγουν σε βάρος
του ελληνικού δημοσίου, με αποτέλεσμα απώλειες σε δεκάδες ή και εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για το ελληνικό δημόσιο από διαφυγόντα έσοδα. Δεν τα λέει η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους αυτά. Τα αποκάλυψε και τα επικαλέστηκε επωνύμως, επισήμως και με τα λόγου γνώσεως την προηγούμενη Πέμπτη η κυρία Εύα Ζολή, εμβληματική μορφή στην πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής στη Γαλλία, ευρωβουλευτής των Πρασίνων και αντιπρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής ΤΑΞ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία επισκέφθηκε τη χώρα μας για να συναντηθεί και να συζητήσει, αλλά και να στηρίξει την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, αλλά και τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης. Θα σας διαβάσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την τοποθέτησή της. Πρόκειται για εταιρείες που έχουν συνάψει αυτή τη συμφωνία με το Λουξεμβούργο και όπως γνωρίζετε μεταξύ αυτών που ζητούν από τον κύριο Τσίπρα θυσίες με επίμονο τρόπο είναι ο Jean-Claude Juncker, ο άνθρωπος που φρόντισε στην ίδια του τη χώρα να θεσπιστούν αυτοί οι μηχανισμοί και αυτές οι δομές. Υπάρχουν και πολλές άλλες επιχειρήσεις, τις κατονόμασε, που δραστηριοποιούνται εδώ και που έχουν την έδρα τους στην Ολλανδία. Εκεί ο κύριος Dijsselbloem, ο Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, ο οποίος ζητά επίσης καθημερινά θυσίες από τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι θα πρέπει να μεταφερθεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και ότι η σύνταξη πρέπει να γίνει 250 ευρώ. Και είναι χαρακτηριστικές κάποιες από τις εταιρείες που ανέφερε η κυρία Ζολή, όπως σε σχέση με το Λουξεμβούργο, η Vim Powered Parts, η Venus, η MacArthur Glen, η Coca-Cola, Hellenic Bottling, η Eurobank, η Ακαδημία Platonos Mall, η Varnish Investments, η Windelas ή για την Ολλανδία η Eldorado Gold. Τίθεται λοιπόν ευθέως το ερώτημα, με ποιο ηθικό επιχείρημα, με ποια ηθική νομιμοποίηση επιχειρείται να κανοναρχηθεί ένας λαός που δεν έφτεξε και επιχειρείται να εξανδραποδιστεί μια κοινωνία στο όνομα αυτού του χρέους, στο οποίο συνέπραξαν και το οποίο διόγκωσαν οι ίδιοι εκείνοι που αναλαμβάνουν να υποδείξουν τους τρόπους αποπληρωμής του. Ήταν χαρακτηριστικές οι αποκαλύψεις στο πλαίσιο των ακροάσεων της Επιτροπής για την ενσυνείδητη παρασιώπηση εκ μέρους Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής της έλλειψης βιωσιμότητας του χρέους, για την ενσυνείδητη δηλαδή επιβάρυνση τελικά του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας με νέα δάνεια και νέα χρέη, τα οποία ήταν απολύτως προβλέψιμο ότι δεν επρόκειτο ποτέ να καταστούν βιώσιμα, ότι δεν επρόκειτο ποτέ να επιτρέψουν στην κοινωνία να αναπτυχθεί. Και ήταν εξίσου αποκαλυπτικές στη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής οι πληροφορίες σε σχέση με το πώς εξοικονομήθηκε και η πλήρης παραπληροφόρηση, παραπλάνηση από προσανατολισμός και παραποίηση της αλήθειας προς τον ελληνικό λαό, μέσα ακόμη και από εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που ελάμβαναν ειδικά σεμινάρια από τους λεγόμενους δανειστές. Κυρίες και κύριοι, τα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους που θα σας παρουσιάσουν στη συνέχεια ο επιστημονικός συντονιστής και τα μέλη της Επιτροπής δικαιώνουν πλήρως
τους πολίτες που αμφισβήτησαν την υποχρέωση να συμμετάσχουν στην αποπληρωμή αυτού του χρέους. Δικαιώνουν πλήρως εκείνους που εγκαίρως και πριν αναπτυχθεί σε όλη της την έκταση η μνημονιακή καταστροφή, προειδοποίησαν ότι αυτά τα χρέη και αυτά τα δάνεια, τα μνημονιακά, είναι μη νόμιμα, παράνομα, αθέμητα, επονίδιστα και σε κάθε περίπτωση μη βιώσιμα. Επιβεβαιώνουν και δικαιώνουν πλήρως τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που εγκαίρως έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου σε σχέση με την ευθεία παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας στο όνομα της αποπληρωμής του χρέους. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και ο σημερινός ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, ο Χουάν Πάμπλο Μποχοσλάφσκι, για το χρέος και για τα δικαιώματα του ανθρώπου, αφενός χαιρετίζει το γεγονός ότι η Βουλή των Ελλήνων συνέστησε Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους, αφετέρου ζητά να χυθεί άπλετο φως σχετικά με το ποιοι επωφελήθηκαν και σε ποιο βαθμό από την αλόγιστη χορήγηση και λήψη δανείων και από τα προγράμματα διάσωσης και ποιοι είναι υπεύθυνοι για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, αλλά και επίσης υπογραμμίζει ότι δεν διακυβεύονται μόνο οι υποχρεώσεις αποπληρωμής του χρέους, αλλά και τα θεμέλια πάνω στα οποία έχει χτιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ένωση εθνών που έχει στον πυρήνα της το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα και την αλληλεγγύη. Και είναι τιμή μας που συμμετέχει στην Επιτροπή ο προκάτοχος του κυρίου Μποχοσλάφσκι, ο κύριος Σέφας Λούμινα, που ήδη το 2013, ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, επισκεπτόμενος στη χώρα μας, είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για την παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους δικαιώνουν εκείνους που από τις πλατείες στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Τα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους μας ενδυναμώνουν να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτόν τον έλεγχο στην λεπτομέρειά του και να παραδώσει η Επιτροπή μια πλήρη αποτίμηση του λογιστικού ελέγχου. Τα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους φανερώνουν ότι το μόνο μας χρέος είναι προς εκείνους που αντιστάθηκαν για να είμαστε ελεύθεροι και να ζούμε σε μία δημοκρατία. Το μόνο μας χρέος είναι προς την ιστορία, προς το μέλλον, προς τις ζώσες και τις επόμενες γενιές. Το μόνο μας χρέος είναι και προς εκείνους που έχασαν τη ζωή και την υγεία τους ζώντας σε απάνθρωπες συνθήκες τις οποίες τους επιφύλαξαν εκείνοι που παραβιάζοντας διεθνείς υποχρεώσεις συνέπραξαν και προκάλεσαν την ανίποτη ανθρωπιστική κρίση που σοβεί μέχρι σήμερα στη χώρα και κατά της οποίας μαχόμαστε. Ευχαριστώ από καρδιάς εκείνους και εκείνες που συνέπραξαν ανιδιοτελώς στην Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους και συνεχίζουν να το κάνουν. Δεν παίρνετε, αγαπημένε ΕΡΙΚ, αγαπημένοι και αγαπητοί φίλες και φίλοι, δεν παίρνετε τις υπέρογκες αμοιβές που λάμβαναν οι σύμβουλοι οι οποίοι συνέταξαν αυτόν τον επονίδιστο και άκυρο συμβιβασμό
παρέτησης της χώρας μας από τις αξιώσεις κατά της Siemens. Δεν παίρνετε τις υπέρογγες αμοιβές που έπαιρναν οι σύμβουλοι από κρατικοποιήσεων για να συμβουλεύουν για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και ιδιοκτησίας. Δεν παίρνετε, αλλά μας δίνετε. Και είμαι σίγουρη ότι ο ελληνικός λαός, αλλά και συνολικά οι ευρωπαϊκοί λαοί, θα σας ανταποδώσουν αυτή την αλληλεγγύη για αυτή την ανεκτίμητη συνεισφορά στη δημοκρατία, στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ.